Αγαπημένοι φίλοι, είμαι η Κατερίνα Κωστάκη, οραματική συγγραφέα, ποιήτρια, θεραπεύτρια και δημιουργός του Academy of Inner Light Network, και αυτό είναι το δεύτερο μέρος από τη συνέντευξη που έδωσε στον Παναγιώτη Κάρδαρη στις 23/10/2015 και η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στο blog μου addresslifejourney.blogspot.gr ή μπορείτε να την αναζητήσετε μαζί βέβαια και με τις άλλες αναρτήσεις μου πληθρολογώντας στην αναζήτηση του Google www.academyofinnerlight.com. Φτάσαμε λοιπόν στη 12η ερώτηση. Θα μας αποκαλύψετε τα άμεσα σχέδιά σας για το μέλλον. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σας? Θεωρώ ως μεγάλη ευλογία να μπορεί να ταξιδεύει κανείς μέσα στη ροή της ζωής, αλλά ταυτόχρονα ταξιδεύει μέσα στο άνευ όρων συμπαντικό ποταμό της έλογης αγάπης. Θα χαιρόμουν αν κατάφερνα να έλξω μαζί μου και άλλους ανθρώπους, να ξυπνήσω μέσα τους την ορμή για γνώση, να δώσω τη ζωή μου ως παράδειγμα για να φοιτηθούν ολοένα περισσότεροι άνθρωποι. Πολλά από τα όνειρα που έκανα πριν από χρόνια έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με αριστουργηματικό τρόπο. Ένα μεγάλο όνειρό μου είναι να δω τα έργα μου να γίνονται ταινίες στη μεγάλη οθόνη και να μπορέσω να στείλω τα φωτεινά μηνύματά μου σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Σίγουρα το παρόν μας επιφυλάσσει πολλά όμορφα γεγονότα. Προς το παρόν, ευελπιστώ να δω τον εαυτό μου να δίνει διαλέξεις και να μεταφέρει τα μηνύματα σε όσους προτίθεται να δουν με τα μάτια της καρδιάς και λιγότερο της λογικής. Και τελευταία ερώτηση, 13η. Τέλος, ελπίζοντας να μην σας κουράσαμε, θα θέλατε να μοιραστείτε με μένα και τους αναγνώστες μία παρότριση, μία συμβουλή για τις δύσκολες μέρες που όλοι βιώνουμε. Μια συμβουλή μου είναι να δουν τον κόσμο με τα μάτια ενός μικρού παιδιού, με τα μάτια της αθωότητας, διατηρώντας άσβεστη την επιθυμία να γνωρίσουν, μάθουν, ζήσουν μέσα στην αλήθεια και το φως. Για να το καταφέρεις αυτό, οφείλεις να κοιτάξεις πέρα από την ψευδή πραγματικότητα, να προχωρήσεις εκεί που σε σπρώχνει η καρδιά σου και να μην φοβηθείς να ακολουθείς τις εσωτερικές φωνές σου. Πάνω απ' όλα να πιστέψεις ότι είσαι ένα πολυδιάστατο «ον» με άπειρες ευκαιρίες για ανέλυξη. Ένα αγαπημένο πλάσμα του πρωταρχικού δημιουργού μας. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που κάνατε να μου ζητήσετε να απαντήσω σε μια σειρά από βαθιστόχαστες ερωτήσεις που μου δίνουν ειλικρινά για πρώτη φορά την ευκαιρία να μιλήσω για το έργο και τις προσδοκίες μου, έτσι ώστε να συμβάλλω στην πνευματική ανάπτυξη και αφύπνιση της κοινωνίας μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι για τον χρόνο σας και για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παναγιώτης Κάρδαρης. Στην ανάρτησή μου στο blog μου endlesslifejourney.blogspot.gr θα βρείτε και όλα μου τα βιβλία, και τόσο τα ελληνικά όσο και τα αγγλικά, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε πατώντας πάνω είτε στην εικόνα είτε στο μπανεράκι που υπάρχει κάτω από κάθε τίτλο του βιβλίου. Όπως ας πούμε στο ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες, πατώντας το μπανεράκι βρίσκεστε μέσα στο lulu.com. Πατώντας το μπανεράκι στα συμπαντικά ειδήλια, μπαίνετε στις εκδόσεις άλλωστε. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου και όλα τα βίντεο που ανεβάζω στο YouTube. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα εάν γίνετε συνδρομητές πατώντας την εγγραφή. Και αν επίσης μοιράζεστε το περιεχόμενο των βίντεο ή των αναρτήσεων μου, στην περίπτωση αυτή που αφορά το blog μου, αλλά μέσα στο κανάλι μου στο YouTube μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά βίντεο τα οποία μπορείτε να σχολιάσετε, να δηλώσετε ότι σας αρέσουν, να τα κοινοποιήσετε και επίσης να γίνετε συνδρομητές. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο, καλή συνέχεια.